Ζούμε πάρα πολύ σκληρές μέρες, ναι. Πάρα πολύ οδυνηρές και πάρα πολύ σημαντικές για μας το Σωματείο Ηθοποιών που αυτή τη στιγμή βάλετε πανταχώθεν και δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Είναι πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου που συμβαίνει και αν κάτι έχει στεναχωρήσει τον Κωνσταντίνο, ενώ είπαμε ότι μπορεί να γίνει και ένα μικρό φάουλ μέσα σε αυτή την τετρασέλιδη δικιά μας ανακοίνωση, που βεβαίως χτυπάει πρόσωπα και πράγματα και ήταν αποτέλεσμα πλειοψηφίας. Εγώ καταλαβαίνω τη συναισθηματική του φόρτιση, την υποκειμενική του άποψη πάνω στο πώς αναγεινώσει κανείς μια ανακοίνωση. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι αν έγινε ένα μικρό φάουλ από εκεί, έγινε ένα άλλο μεγαλύτερο φάουλ από αλλού, έγινε ένα άλλο μεγαλύτερο φάουλ από την ίδια την κυβέρνηση, που δεν μπορεί να μας πει ποιος διόρισε τον κύριο Λιγνάδη, που όλοι τον γνωρίζαμε ως συνάδελφο, και ο κύριος Μαρκουλάκης ως φίλος του προσωπικός. Γιατί δεν έλεγα και εγώ. Νωρίτερα. Ποια να πούμε νωρίτερα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν βγάλατε κάποια ανακοίνωση γιατί διορίσατε το Λιγνάδη διευθυντή του Εθνικού ποτέ. Ξέρεις τι είχε γίνει εκείνες τις ημέρες. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί? Οι περιραίουσες ατμόσφαιρες και οι φημολογίες. Έχετε βγάλει κάποια ανακοίνωση εσείς. Βεβαίως και είχαμε παρελθόν για το Λιγνάδη. Όχι γιατί ανακοίνωση. Τον διορίσατε διευθυντή του Εθνικού, ότι κάνει, δεν κάνει. Δεν έχει δικαίωμα το σωματείο. Είναι κάτι. Εάν θέλεις να κάνεις μόνο ερωτήσεις και δεν θέλεις να απαντήσω, δεν έχει δικαίωμα το Σωματείο Ηθοποιών ούτε να διορίζει, ούτε να λέει στην κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση είναι κρινόμενη από τις πράξεις της. Λοιπόν, όταν ακούμε, δεν τον διόρισε η κυρία Μενδώνη, την οποία όμως ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι η πρώτη υπουργός πολιτισμού που έδωσε τόσα χρήματα στο σωματείο μας και στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας. Γι' αυτό το κρατάω αυτό που θα σας το χαρίσω. Ναι. Όταν εγώ πήγα και τη βρήκα και της είπα, κυρία Μενδώνη, θα μας βοηθήσετε για να εκδώσουμε αυτό το λεύκομα ημερολόγιο που το πουλάμε 10 ευρουλάκια για να μαζέψουμε λεφτά για τους φτωχούς ηθοποιούς. Αμέσως είπε, υπάρχει καρφάνα. Βοήθησε. Και γι' αυτό δεν είμαι να πάρουμε τα κεφάλια ανθρώπων και να πούμε, αυτός θέει, ο άλλος θέει. Όταν λοιπόν λέει η κυρία Μενδώνη, εγώ δεν τον ήξερα. Ο κύριος Πρωθυπουργός λέει, δεν τον ήξερε. Μα ουρανοκατέβατος κατέβηκε αυτός ο άνθρωπος και διορίστηκε εκεί. Όλοι δεν τον ξέραμε. Ήξερα προσωπικά και δεν κάναμε παρέα μαζί του. Δεν είπαν ότι δεν τον γνωρίζαμε ως καλλιτέχνη. Όχι, ασφαλώς. Λοιπόν, ναι. Δεν ολοκληρώσαμε μια... όμως. Όχι, θα ολοκληρώσω εγώ το αυτό. Το θέμα Μαρκουλάκη δεν το ολοκληρώσαμε. Θα το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέψετε. Εάν λοιπόν οι περιραίουσες ατμόσφαιρες λένε διάφορες πληροφορίες, οι περιραίωσες ατμόσφαιρες δημιουργούν εντυπώσεις. Και γι' αυτό θα παρακαλέσω τον φίλο μου, τον Κωνσταντίνο, τον Μαρκουλάκη, ναι, που τον ξέρω από παιδί, γιατί είμαι αρκετά μεγαλύτερός, ναι, του, να αφήσουμε στην άκρη τα φάουλ τα δικά μας, τα φάουλ τα δικά του, τα φάουλ της κυβέρνησης, τα φάουλ της κυρίας Μενδώνη, την οποία τη σκέπτομαι, γιατί η γυναίκα αυτή είναι βαλόμενη κι αυτή. Έτσι. Μισό λεπτάκι, τον Μαρκουλάκη τον δώσατε στεγνά με την ανακοίνωσή σας. Ναι, τι εννοεί υπάρχουν... να τα αφήσουμε στην πάντα. Γιατί να μην απαντήσει και να μην αντιδράσει. Ηθοποιός και σκηνοθέτης με άμεση πρόσβαση στον Πρωθυπουργό παρουσιάστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή από όπου ξεκίνησε το κύμα των επωνύμων καταγγελιών στο χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και μετά βάζετε για τον Πρωθυπουργό και τη Μενδώνη. Δηλαδή, τι κάνετε, παίρνετε τον συνάδελφό σας τον Μαρκουλάκη, τον βάζετε μπροστά. Λέτε, αυτό είναι, τον καραφωτογραφίσατε. Διότι περιραίουσε και ατμόσφαιρα. Το βάζετε μαζί με τον Πρωθυπουργό και τη Μενδώνη και τον στοχοποιείτε στην ουσία. Γι' αυτό αντέδρασε. Ναι. Όταν λες να αφήσουμε στην πάντα τα φάουλ και αυτά που αφήσουμε είπαμε. Στην πάντα. Αφού. Συγγνώμη. Αφού εσείς το. Εσύ, όταν ο κύριος Μαρκουλάκης με δικές του ανακοινώσεις έχει βγει τότε που κλείσαν τα θέατρα και οι ηθοποιοί πεινούσαν και δεν είχαμε συλλογικές συμβάσεις και δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα δικαιώματα από τα live streaming και καλά έκανε. Και πήγε και βρήκε τον Πρωθυπουργό γιατί έχουν φιλική σχέση και πήγε να βοηθήσει ο άνθρωπος, αλλά τελικά δεν έγινε. Ο ίδιος μόνος του, καταλάβαμε από αυτά που συνέβαιναν, ότι έχει μια προσωπική επαφή με τον Πρωθυπουργό. Άρα, προσωπικότατη. Μισό λεπτάκι. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει μια προσωπική επαφή ή να μην έχει. Τι δουλειά έχει σε μια ανακοίνωση η οποία στην ουσία ζητά την παρέτηση της κυρίας Μενδώνης και καταγγέλει Όχι, τον δεν Πρωθυπουργό. Ζητάει μόνο αυτό. Της κυρίας Μενδώνη, συγγνώμη, και καταγγέλει τον Πρωθυπουργό. Τι δουλειά έχει ο Μαρκουλάκης πάνω-πάνω. Ξεκινάει με τον Μαρκουλάκη η ανακοίνωση. Ναι, γιατί ήταν πολύ έντονη η παρουσία του στην τηλεόραση εκείνη την ημέρα. Τι είπε εκείνη την ημέρα, δεν τον θα απολογηθούμε. Τι γιατί είπε ο Μαρκουλάκης, ήταν... τι σας ενόχλησε από αυτά που είπε, ας Θέλω πούμε συγκεκριμένα. Εγώ επειδή κάθισα και την είδα, επειδή θα αρχώσουν και ήθελα να σε ρωτήσω. Και παρακολούθησα. Ο Μαρκουλάκης αυτό που έκανε είναι ότι κράτησε
ας το πούμε, μια ισορροπία. Δεν ήταν πάρα και πολύ. Εγώ ισορροπία προσπαθώ δεν να κρατήσω. Ήταν πάρα πολύ καταγγελτικό. Και με εξωθείτε να μην κρατήσω την ισορροπία που πρέπει. Εγώ, διότι εγώ, ρωτάω. Διότι εγώ λέω στον Κωνσταντίνο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή να έρθει στο σωματείο του που έχει πάρα πολλά χρόνια να έρθει. Αφού τον κρεμάσατε στα μαντελάκια. Μα είναι το σωματείο του. Εγώ παρακαλώ τον Κωνσταντίνο τον Μαρκουλάκη να έρθει στο σωματείο του να μιλήσουμε και να συναποφασίσουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί εγώ είμαι υπέρ τη φιλική διάθεση όλων των πραγμάτων και να μην απέχει, διότι όπως ξέρετε πολλοί ηθοποιοί απήχαν όλα αυτά τα χρόνια διότι λένε ότι ήταν κομμουνιστοκρατούμενο το σωματείο μας. Γιατί ήταν κομμουνιστοκρατούμενο το σωματείο μας? Διότι όλοι οι άνθρωποι σαν τον Κωνσταντίνο δεν ψήφιζαν και απήχαν και δεν πλήρωναν ούτε τις συνδρομές τους. Καλό λοιπόν το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μαρκουλάκη, που ξέρει ότι τον εκτιμώ από 20 χρονών, γιατί τους ίδιους σκηνοθέτες είχαμε, να έρθει να τα βρούμε, να αφήσουμε στην πάντα τα φάουλ, τα δικά μας, τα δικά του, της κυβέρνησης, της κυρίας Υπουργού, και να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα των ηθοποιών που πεινάνε. Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Για μένα. Εγώ πάντως, επειδή κάσα και τη διάβασα την ανακοίνωση, η ανακοίνωση θα κάνουμε του σήμερα νέο ΔΣ. Ηθοποιών, η ανακοίνωση του μαθήτων, ταυτίζεται με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα. Άλλο φάουλ. Φάουλ κάνεις τώρα εσύ. Θέλεις να διαβάσω τι λέει εδώ? Το έχω κάνει με bold. Είναι αυτό. Αυτά δεν είναι καν αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι... Και ποιος, γιατί είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Μπορεί να είναι και θέσεις κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, ό,τι θέση έχουμε εμείς. Καταρχήν, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν είναι καν του ΣΥΡΙΖΑ οι θέσεις. Διότι κάποια από αυτά που γράφεται στην ανακοίνωση, η Αυγή τα έχει καταγγείλει. Ναι. Άρα δεν είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Μισό λεπτό, Τατιάνα μου, για να μην γίνονται παρανοήσεις. Εγώ βρέθηκα. Είναι θέσεις μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάποια από αυτά που γράφετε τα έχει καταγγείλει μέχρι και η Αυγή. Στη δική μου παράταξη, την ανεξάρτητη που βρίσκομαι και που προείσταμε, υπάρχουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΜΕΡΑ25, της Πλεύσης Ελευθερίας που είμαι εγώ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ λέω, η ανακοίνωση δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Μισό λεπτό. Δεν σας εκφράζει όλους. Βεβαίως. Έχουμε μία πλειοψηφία. Μία πλειοψηφία η οποία συναποφασίζει για κάποιες ανακοινώσεις. Λοιπόν, όταν εντέχνως προσπαθούν να μας βάλουν σε πολιτικό παιχνίδι, επειδή πήγα εγώ στη συνάντηση με τον Αλέξη τον Τσίπρα, που ήταν πάρα πολύ ηθοποιοί, για να του εκθέσουμε τα προβλήματά μας, καλώ τον κύριο Πρωθυπουργό, όπως κάλεσα και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και η οποία ανταποκρίθηκε και μας πήρε τηλέφωνο, να κάνει μια ανοιχτή συζήτηση τώρα. Εδώ, λοιπόν, λέει η Δημοκρατία. Η ανακοίνωσή σας ότι ο Πρωθυπουργός αποπροσανατολίζει, λέει, και η Μεδόνη, για να συγκαλύψουν πιθανό κύκλωμα παιδεραστίας. Αυτό αυτά λέει, αλλά... Ναι, είναι εκτίμηση κάποιων ανθρώπων. Υπογράφεις εσύ αυτή την αίσθηση? Όταν είναι απόφαση πλειοψηφίας, την υπογράφεις. Είμαι υποχρεωμένος σε αποφάσεις πλειοψηφίας να τις υπογράψω. Δηλαδή, αν αποφασίσει πλειοψηφία ότι εμείς συμμετέχουμε σε μια απεργία και εγώ ως Σπύρος Μπιμπίλας διαφωνώ, θα την υπογράψω και μπορεί και να μην και πάω. Στην ίδια ανακοίνωση, λοιπόν, καταγγέλλεται και ο Μαρκουλάκης. Στην ίδια ανακοίνωση και στοχοποιείται. Σήμερα έχουμε ένα νέο ΔΣ που θα βγάλει καινούργιες αποφάσεις. Ανταλλάξετε αυτά. Αυτό θα σας το πούμε αύριο με την ανακοίνωσή μας. Λοιπόν, εγώ όμως καλώ τον Κωνσταντίνο, επειδή είναι ένας σημαντικός άνθρωπος του θεάτρου, να γυρίσει πάλι στο σωματείο. Τι να κάνει στο σωματείο, μωρέ? Όταν τον έχετε κρεμάσει τα μανταλάκια, να έρθει στο σωματείο να κάνει κρεμάσει. Εγώ δεν θα έρχομαι. Και εμένα με κρέμασε το κουκουέ στα μανταλάκια. Συγγνώμη. Τι να κάνω? Το κουκουέ ξέρει τι λέει. Μια ανακοίνωση που στην πρώτη τη σειρά ο πρώτος στόχος της ανακοίνωσης είναι ο Μαρκουλάκης. Ο πρώτος στόχος είναι ο συνάδελφός σας. Επειδή θέλεις να το κάνεις συγκεκριμένο. Η ανακοίνωση το κάνει συγκεκριμένο. Δεν το Τατιάνα κάνω μου, εγώ. Πάνω, μίλησα πάνω καθαρά. Εδώ, αυτό εδώ πάνω. Εάν πάνω, θέλετε να κάνετε εντύπωση με αυτό το πράγμα, εγώ δεν θα συμμετέχω. Ποια εντύπωση? Η ανακοίνωση. Γιατί δεν με αφήνει, αγάπη μου, να πω αυτό που θέλω εγώ. Αλήθεια, και είναι. Για μένα υπάρχει μια ανακοίνωση από τη ΔΕΗ, την παράταξη που έχει 6 έδρες και εμείς έχουμε 10, οι δύο που συνεργαζόμαστε, ότι εγώ συναλλάχτηκα με το Λιγνάδι. Με ποιον θα συναλλασσόμουν την ώρα που έπρεπε να κάνουμε την υπογραφή τη συλλογική σύμβαση? Σε καταγγέλνω και σε βεβαίω. Λοιπόν, ο ένας καταγγέλει τον άλλο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχουμε πνεύμα ειρήνης, συνύπαρξης όλοι, αριστεροί, δεξιοί, μεσαίοι, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας, του ΜΕΡΑ25, να σταματήσει αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος προσπαθείτε κι εσείς να μας εντάξετε σε αυτό. Εγώ θέλω ως πρόεδρος των ηθοποιών αυτή τη στιγμή που μου έτυχε αυτή η τόσο άσχημη συγκυρία να καλέσω τους πάντες να επανεγγραφούν ή να έρθουν στο σωματείο μας και να το αλλάξουμε όλοι μαζί.